Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ξεκίνησε το επιμελητήριο Καβάλας να υλοποιεί τον προγραμματισμό του για την 24η Διεθνή Έκθεση Καβάλα Expo 2016, που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης, Απόστολος Μαρτύρης, από τις 7 έως τις 12 Οκτωβρίου. Ήδη στάλθηκαν οι επιστολές προς τους προέδρους των υπόλοιπων επιμελητηρίων της χώρας, στις οποίες ο Άγγελος Τσατσούλης, μεταξύ άλλων, αναφέρει: να δώσετε την ευκαιρία στις τοπικές σας επιχειρήσεις να προβάλλουν δυναμικά τα προϊόντα τους, να διερευνήσουν τη δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές προώθησης επιχειρηματικών συνεργασιών. Ενδιαφέρον έχει και η επιστολή που στάλθηκε από τους διοργανωτές της έκθεσης στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες και τους φορείς του νομού Καβάλας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται πως η φετινή διοργάνωση απευθύνει μήνυμα ανάπτυξης και αισιοδοξίας στις επιχειρήσεις για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αποτελεί πλέον θεσμό για την ευρύτερη περιοχή. Ήδη έχει καθιερωθεί ως τόπος διεύρυνσης των επιχειρηματικών συνεργασιών, συναντήσεις εταιρεία με εταιρεία. Είναι η 23η έκθεση που διοργανώνει το επιμελητήριό μας. Θεωρώ ότι ξεκινήσαμε τις διαδικασίες όπως κάθε χρόνο, από πολύ νωρίτερα βέβαια. Τώρα έχουν ανοίξει ημερομηνίες για να δηλώσουν οι επιχειρήσεις τη συμμετοχή τους. Φέτος έχουμε μάλιστα και 10% έκπτωση σε όλα τα περίπτερα. Επομένως, προσκαλούμε όλες τις επιχειρήσεις που παράγουν είτε παρέχουν υπηρεσίες όχι μόνο του νομού Καβάλας αλλά και της περιοχής μας να δηλώσουν συμμετοχή, έτσι ώστε να διοργανώσουν μια αντάξια έκθεση όπως διοργανώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η έκθεση θα γίνει παράλληλα με την έκθεση βιομηχανικής πυροφορικής που συνδιοργανώσαμε και πέρυσι μαζί με το ΤΕΙ Καβάλας. Άλλωστε, είμαστε οι βασικοί, θα έλεγα, εταίροι αυτού του φεστιβάλ. Η έκθεση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, την αύξηση της τουριστικής κίνησης, με την προέλευση και διακίνηση εμπορικών αντιπροσώπων επισκεπτών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδιαίτερα τις Βαλκανικές χώρες. Παράλληλα, στη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν οι μερίδες για την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την εφαρμογή καινοτομίας, την αντιμετώπιση της κρίσης, την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών, τις ευκαιρίες προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην νέα οικονομική κατάσταση. Υπενθυμίζεται πως η έκθεση μετατέθηκε για τις 7 με 12 Οκτωβρίου, προκειμένου να συνυπάρξει με το Φεστιβάλ Βιομηχανικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θεωρώ ότι ήδη άρχισε το ενδιαφέρον, οι υπηρεσίες του πλητηρίου εργάζονται γι' αυτό. Θεωρώ ότι αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας αυτό. Έχουμε περιθώριο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά και από εκεί και πέρα πάλι δίνουμε περιθώριο. Να πω ότι εμείς μετά το 15 Αύγουστο, συνήθως μια εβδομάδα μετά, δίνουμε περιθώριο. Θα υπάρχουν στελέχη του μελητηρίου, τα οποία θα επικοινωνήσουν ξανά με τις επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες συμμετείχαν και παλαιότερα, με ειδικές προσφορές. Ψάχνουμε να βρούμε πώς θα εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα με περισσότερο, με κάποια ίσως καλλιτεχνικά δρόμενα για να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο. Αυτά όλα είμαστε σε συζητήσεις. Πιστεύω μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε ολοκληρώσει και θα μπορούμε να ανακοινώσουμε και άλλα πράγματα.